Καλημερίζουμε την Υφυπουργό Υγείας, την κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, την κυρία επίσης Μαρία Θεοδωρίδου, καθηγήτρια παιδιατρικής. Καλημέρα σας, κυρία Θεοδωρίδου. Καλώς ήρθατε, κυρία Θεοδωρίδου. Καταρχάς, κυρία Παπακώστα, θα κρυβαίνουν τα εμβόλια παιδικά ή όχι? Αντιθέτως, και υπάρχουν και ορισμένα εμβόλια των οποίων οι τιμές ήδη μειώνονται, ακριβώς επειδή εμβολιάζουμε όλους τους ανασφάλιστους καθολικά, εμβολιάζουμε τα άπορα παιδιά, γίνεται από τα σχολιά. Με task force, με ομάδες γιατρών και νοσηλευτών που πηγαίνουν στα πρωτάκια και αν υπάρχουν και άλλες ανάγκες στα σχολεία, όπως μας ενημερώνουν οι διευθυντές των σχολιών, εμβολιάζουμε και τα παιδιά εντελώς δωρεάν. Έχετε εικόνα, κυρία Παπακώστα, ξέρετε, γιατί σας ρωτώ. Ναι. Επειδή μας λένε και οι γιατροί του κόσμου, οι γιατροί χωρίς σύνορα, όπου φτάνουν εκεί πολλές περιπτώσεις τέτοιες οικογενειών που είναι σε μεγάλη ανέχεια και δεν μπορούν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Και βέβαια μπορούν. Είναι ένας μεγάλος αριθμός. Ναι, και βέβαια μπορούν. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Προηγουμένως είχατε ένα μεγάλο πάνελ με το οποίο κουβεντιάζεται διαφοροποιήσεις, αντιθέσεις, αντιπαραθέσεις. Η εφαρμοσμένη πολιτική είναι αυτή που έχει αξία στην καθημερινότητα του πολίτη. Η εφαρμοσμένη πολιτική λοιπόν στο θέμα των εμβολίων κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνει και καλύπτει τους πάντες. Τους ανασφάλιστους, εκείνους που είχαν ασφάλεια και την έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα, τους άπορους, τις ανάγκες των σχολιών. Αυτά τα καλύπτουμε απολύτως, είναι δωρεάν, είναι καθολική η κάλυψη και θέλω να πω σε όλους τους πολίτες, τις οικογένειες που έχουν παιδάκια τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί, να τα φέρουν είτε στα κέντρα υγείας είτε μέσα από το σχολείο, γιατί το σχολείο καταγράφει τις ανάγκες και μας τις αναφέρει. Εμείς θα τα εμβολιάσουμε χωρίς κανένα αποκλεισμό και χωρίς καμία απολύτως εγώ θέλω να το επαναλάβετε αυτό, γιατί πολλοί κόσμος λέει, δεν ξέρω τι να κάνω, πού να πάω. Τα παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν λοιπόν. Να έρχονται, κυρία Παπακώστα. Θα πρέπει λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν όμως 2-3 ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Έχουμε την κυρία Θεοδωρίδου επίσης μαζί μας, η οποία είναι στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Είναι το εθνικό πρόγραμμα που φτιάχνει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών των Παιδιών μας και των Εφήβων. Υπάρχουν 3 πράγματα πολύ σημαντικά. Πρώτον, ότι υπάρχει ένα αντιεμβολιαστικό κίνημα. Υπάρχει μία διχογνωμία στους πολίτες και αυτό πρέπει να το σταματήσουμε, που λέει ότι να εμβολιάσω ή να μην εμβολιάσω το παιδί μου. Με αποτέλεσμα, πίσω, δηλαδή, ναι, με αποτέλεσμα να ενδεχομένως αυτό να δημιουργήσει και μία επιδημιολογία η οποία δεν είναι επισημητή. Τα παιδιά μας πρέπει να τα εμβολιάζουμε. Και τα παιδιά μας θα τα εμβολιάζουμε οι γονείς. Οι παιδίατροι παίρνουν κατευθύνσεις. Από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα σας πει η κυρία Θεοδωρίδου τις επόμενες μέρες θα βγάλει όλη της την σχετική γνωμοδότηση, η οποία θα λέει ποια εμβόλια πρέπει να κάνουν τα παιδιά μας, θα δώσει κατευθύνσεις στους παιδιάτρους μας και αυτοί θα δώσουν στους γονείς. Επομένως, πρέπει να κάνουμε τα εμβόλια που το Υπουργείο Υγείας με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, είναι σοβαρό αυτό, κύριε Σκάλου, που περιμένετε. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων, συνιστά στους γονείς, στους παιδιάτρους, στους γονείς να κάνουν στα παιδιά. Το δεύτερο πολύ σπουδαίο είναι ότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να μείνει αφρόντιστος στον εμβολιασμό των παιδιών του. Ναι. Και δεν υπάρχει και κανείς. Άρα λοιπόν, όλα τα παιδάκια όλων των πολιτών της χώρας καλύπτονται και καλύπτονται και εκείνοι που έρχονται στη χώρα και είναι ανεμβολιαστοί, πρέπει να σας πω, δωρεάν. Και πρέπει να πω επίσης ότι όλοι ασφάλιστοι καλύπτονται και οι ενήλικες για όλα τα θέματα της υγείας τους κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Υγείας, μέσα από τα κέντρα υγείας και μέσα από τα νοσοκομεία της χώρας. Και όλες οι γυναίκες, ο γυναικείος πληθυσμό, να το πούμε και αυτό, κύριε Σκάλκο, μπορούν να τύχουν δωρεάν προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων για τεστ κατά Παπα-Νικολάου, για κλινικό έλεγχο του μαστού και για μαστογραφίες όπου αυτό απαιτείται. Αυτά γίνονται δωρεάν από τον κουμπαρά του Υπουργείου Υγείας με τα χρήματα των φορολογουμένων πολιτών, στοχευμένα δωρεάν σε όλους. Κύριε Θεοδωρίδου, ένας γονιός διαρωτάτε να κάνει όλα τα εμβόλια τα οποία είναι στη διάθεσή του ή θα πρέπει να επιλέξει? Τι κάνουμε στην περίπτωση? Καταρχήν τα εμβόλια, να θυμίσουμε ότι είναι ο μεγαλύτερος παράγων που έχει συντελέσει στην πρόληψη και καταπολέμηση των λοιμωδών νοσημάτων. Επομένως, είναι μεγάλο όφελος τα εμβόλια να γίνονται. Και το κύριο άτομο το οποίο
οφείλει να ενημερώσει τους γονείς είναι ο παιδίατρος. Στον παιδίατρο έχουν εμπιστοσύνη οι γονείς. Εκείνος είναι και ο πλέον κατάλληλος να ενημερώσει για το είδος των εμβολίων που πρέπει να γίνουν στο παιδί του. Ναι, άρα εσείς στο επόμενο διάστημα θα βγάλετε μια οδηγία για τα εμβόλια τα οποία πρέπει να χορηγήσουμε στα παιδιά μας. Δεν είναι νέα οδηγία. Το χρονοδιάγραμμα το εθνικό υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Επικαιροποιείται ανάλογα με τα επιστημονικά δεδομένα που προκύπτουν και προσαρμόζεται ανάλογα και στη χώρα μας. Είναι αυτό, να το πούμε απλά, που έχουμε σε βιβλιάριο, στο βιβλιάριο υγείας, όπου πίσω έχει λοιπόν τα εμβόλια τα οποία πρέπει να κάνει σε κάθε ηλικία. Την ηλικία και τις δόσεις των εμβολίων που πρέπει να γίνουν. Εδώ θέλω να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να σας πω ότι η υπενθύμηση των εμβολιασμών στις μητέρες εκείνες που διανέμεται σε όλα τα μευτήρια της χώρας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συνιστά σε όλες τις μητέρες οι οποίες γέννησαν να μεταβούν εντός δύο μηνών, μέσα σε δύο μήνες, στον παιδίατρο τους ή στα κατατόπους κέντρα υγείας προκειμένου, ή στα δημοτικά ιατρία προκειμένου τα βρέφη να μπουν στη διαδικασία του εμβολιασμού. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο για τους ασφαλισμένους, γιατί ακούμε μόνο για τους ανασφαλίστους. Και οι ασφαλισμένοι καλύπτονται δωρεάν, χορηγούνται δωρεάν μέσα του ασφαλιστικού του φορέα τα εμβόλια εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα και πρέπει να γίνουν.